Αυτό είναι το πρώτο αεροσκάφος της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του Προέδρου και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στο εξωτερικό. Η εξέλιξη που φημολογείται εδώ και καιρό ανακοινώθηκε επίσημα κατά την πρωινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού το αεροσκάφος θα αποτελέσει δωρεά της Αθήνας προς την Λευκοσία. Θέλω να σας ευχαριστήσω βεβαίως για την γενναιότερη δωρεά που αφορά κάτι που έλειπε από την Κυπριακή Δημοκρατία και συμβάλλει στις μετακινήσεις του Προέδρου και των Υπουργών, όπως επίσης και χαίρομαι γιατί γίνεται σε μια στιγμή που ευρίσκομαι προς το τέλος της θητείας μου, έτσι ώστε ουδείς να μου αποδίδει είτε εμένα είτε σε εσάς, είναι μια δωρεά προς την Κυπριακή Δημοκρατία, άλλα κίνητρα. Είναι σημαντικό για μας, καθώς και εμείς προχωρήσαμε σε έναν εξεχρονισμό του στόλου του αεροσκαφού μας, να κάνουμε την χειρονομία προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε κυβερνητικός αξιωματούχος να μπορεί να εμφανίζεται και να εκπροσωπείται με ένα αεροσκάφος το οποίο θα φέρει τα χρώματα και τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το αεροσκάφος αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο εντός των επόμενων τριών μηνών. Το Embraer 135 LR, που ανήκει στον στόλο της πολεμικής αεροπορίας της Ελλάδας, είναι το πρώτο κυβερνητικό αεροσκάφος που αγόρασε η Ελλάδα. Μπορεί να μεταφέρει τετραμελές πλήρωμα και 32 άτομα. Κατά την πρωινή συνάντηση στο Προεδρικό, ανακοινώθηκε και δεύτερη δωρεά της ελληνικής κυβέρνησης προς την Κύπρο, που αφορά στην ανέγερση πυροσβεστικού σταθμού στην Επταγώνια της Λάρνακας, στον εξοπλισμό του και την προμήθεια δύο πυροσβεστικών οχημάτων συνολικού κόστους περίπου 700.000 ευρώ. Είναι μια μικρή ανταπόδοση στη μεγάλη δωρεά την οποία κάνατε για να κλείσουμε τις πληγές από την καταστροφική πυρκαγιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπέγραψαν και σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.